Συνταγματική κρίθηκε η περικοπή του εφάβαξων δημοσίων υπαλλήλων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, σε κλεισμένων των θυρών διάσκεψη του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, αποφασίστηκε κατά πληροφορίες ότι πρέπει να απορριφθεί αίτηση ακύρωσης που είχε υποβάλει συνταξιούχος εκπαιδευτικός κατά της απόφασης του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, βάσει της οποίας της είχε χορηγηθεί μειωμένο εφάβαξ λόγω νομοθετικών περικοπών που έλαβαν χώρα μετά τη σταξιοδότησή της και καθώς περίμενε την καταβολή του εφάβαξ. Με καταλήψεις δημαρχείων συνεχίζει αύριο η ΠΟΕΟΤΑ τις κινητοποίησεις ενάντια στην αξιολόγηση και για τους ελέγχους της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ έχει ορίσει την 30 Σεπτεμβρίου ως ημέρα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι καταλήψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, παράλληλα με συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις για να συζητηθούν τα προβλήματα, τα αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους αλλά και το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεκάδες παράνομοι διορισμοί εργαζομένων γίνονταν για χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με συγγενείς διευθυντικών στελεχών και καθηγητών να προσλαμβάνονται παράνομα τα προηγούμενα χρόνια, μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης και καθαριότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους της Κυριακής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προσελήφθησαν εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνταν ως υπάλληλοι γραφείου σε γραμματείες των σχολών ακόμα και για 27 συναπτά χρόνια. Χαμηλές τιμές αλλά και αύξηση τόσο σε αριθμό παραγωγών όσο και καλλιεργούμενες εκτάσεις συνθέτουν το τοπίο της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με τις πωλήσεις των καπνικών προϊόντων να τραβούν την ανιούσα και τον χύμα παράνομο καπνό να κάνει θράψη. Σε δηλώσεις τους στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φέτος αναγκάζονται να πωλούν σε κατώτερες τιμές ακόμη και από τις ήδη μειωμένες συμφωνηθήσεις τιμές, αφού οι έμποροι, όπως υποστηρίζουν, με άλοθη την υποβάθμιση της φετινής παραγωγής λόγω της αστάθειας του καιρού αλλά και το παγκόσμιο πλεώνασμα, αγοράζουν σε τιμή ευκαιρίας.